Έχουμε ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο στον τομέα κατασκευών εργαλειομηχανών CNC, αριθμητικού ελέγχου, που είναι η αιχμή του δόρατος στον κατασκευαστικό τομέα, αλλά θα ήθελα να τονίσω και θα μου επιτρέψετε ότι έχουμε ένα επίσης υπερσύγχρονο εργαστήριο για το φυσικό αέριο. Έτσι όπως μπαίνει το φυσικό αέριο στην πόλη, καλούμε όσα παιδιά θελήσουν να βρουν μια δουλειά η οποία θα έχει, είναι εμφανέστατο ότι θα έχει προοπτική στο νομό, να έρθουν να κάνουν αυτή την ειδικότητα, αποφυτούν από εμάς με πτυχίο ειδικότητας και με απολυτήριο ισότιμου λυκείου και με ένα χρόνο μαθητεία πηγαίνουν στο επίπεδο 5, που σημαίνει θεωρούνται μεταλυκιακές οι σπουδές τους. Εκθέτουμε ό,τι έχουν παρασκευάσει τα παιδιά, έχουμε κάνει λικέρ, μαρμελάδες, έτσι σάλτσες, ελιές, εκεί τεχνολογίες τροφίμων, διατροφική πυραμίδα, γευσηγνωσία κρασιού κάνουν τα παιδιά σε τεχνολογίες τροφίμων. Από εκεί διάφορες έχουμε το ζωικής παραγωγής με λισοκομικά εργαλεία και κολαπτική μηχανή, η οποία θα έρθει σε λίγο, γιατί βγαίνουν τα πουλάκια μας αυτή τη στιγμή και θέλουμε να έχουμε ρεύμα σίγουρα, γι' αυτό περιμένουμε. Θα έρθει και η κολαπτική μηχανή. Είναι δικιά σας. Ναι, δικά μου. Τα παιδιά στο σχολείο έχουν γίνει όλα αυτά. Φυτικής παραγωγής, βλέπετε ντοματιές, πιπεριές, ανθοκομικά, το ανθοκομίας το τμήμα. Έτσι διάφορα εδώ στερεοσκόπια, κατασκευές εδώ, μοσχεύματα εδώ, κατασκευές τα παιδιά που έχουν κάνει εδώ μακέτες. Οι μαθητές πέρασαν υπέροχα, δηλώνοντας παράλληλα υπερήφανοι για τη δουλειά όλης της χρονιάς. Επειδή είναι νέος τομέας, δεν υπήρχε ούτε στα ΤΕΗ πριν λίγα χρόνια. Υπάρχει κενό, δεν υπάρχουν άτομα στην Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα, οπότε όποιος τελειώνει από αυτό το τομέα βρίσκει σχεδόν κατευθείαν δουλειά. Έχουμε φέρει ημερολόγια που κάνουμε εγγραφές, χρεώνουμε, πιστώνουμε, διάφορα τέτοια που έχουν να κάνουμε το λογιστήριο. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ειδικότητα. Μπορούμε να απορροφηθούμε σε διάφορα πράγματα ως γραμματής, ως στο λογιστήριο να δουλέψουμε. Μπορούμε να κάνουμε διάφορα, δηλαδή έχουμε πολλές επιλογές. Είναι πολύ ωραία, ειδικά φέτος τα μαθήματα που ήταν πιο συγκεκριμένα, ήταν πιο ενδιαφέροντα από πέρυσι που ήμασταν πιο γενικές γνώσεις. Στην εκδήλωση συμμετείχαν όλα τα επαγγελματικά λύκεια με την παρουσίαση των δουλειών τους να γίνεται από τους τομεάρχες. Με πολλές εφαρμογές πληροφορικής. Μια από τις εφαρμογές μας είναι, βλέπετε και κάτω, τα ρομποτάκια, τα οποία κάνανε. Τα ρομποτάκια τα κάνανε στο. Είναι στο αναλυτικό, πρόγραμμα της πληροφορικής, βέβαια. Οι αυτοματισμοί, φυσικά. Ο προγραμματισμός, όλα περνάνε από εμάς. Το μέλλον των παιδιών είναι άμεσο, υπάρχει αποκατάσταση και στο Δήμο, στις κοινότητες και σε οργανισμούς και σε ιδιωτικούς και σε ιδιωτικά, ας το πούμε, επιχειρήσεις και σε δημόσιες. Πολλοί μαθητές μας έχουν έρθει και από Γερμανία, διότι τελευταία έχουμε αυτό το κακό που δέρνει όλο το έθνος, δηλαδή φεύγουν πολλοί μαθητές μας στο εξωτερικό, έρχονται από Γερμανία και αναγνωρίζουν τα απολυτήρια και τα πτυχία που παίρνουν από μας, διότι εκεί πρημοδοτούνται. Υπάρχει πολλή ζήτηση στο τομέα της πληροφορικής. Έχουμε διάφορους τομείς, όπως τεχνικός εφαρμογών και δικτύων, και πιστεύουμε ότι θα υπάρχει ζήτηση στο τομέα και ότι κάθε χρόνο θα αυξάνονται τα παιδιά και ότι θα επιλέγουν την ειδικότητά μας.